Θα μας επιτρέψεις να πούμε και εμείς δύο πράγματα για σένα? Φυσικά, εννοείται. Καλησπέρα λοιπόν και από εμάς. Είμαστε η Κωνσταντίνα και ο Δημήτρης. Το Γιάννη το Σπυριδάκη τον γνωρίσαμε ήδη μέσα στη διαδικασία της ΕΛΕΡ. Ήταν ένας Κωνσταντίνα, που πόσα χρόνια είστε? Πάντα πολύ μεγάλο χαμόγελο. Ένα παιδί που... Πόσα χρόνια? Είμαστε 5, 5,5. Okay. Ναι. Ενεργά, ουσιαστικά είμαστε σχεδόν 6 χρόνια. Ναι, εκεί. Ναι. Εμείς λοιπόν σε βρήκαμε μέσα σε αυτό. Ήσουν ένας άνθρωπος που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί παρόλο που ήσουν πάρα πολύ νέος και είσαι πάρα πολύ νέος, είχες κάνει πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα στη ζωή σου. Οπότε... Επιχειρηματικά εννοείς. Επιχειρηματικά. Επιχειρηματικά, ναι. Και ήσουν και πάρα πολύ καλός σε ό,τι έκανες. Και είμαι. Επίσης μας έκανε μεγάλη εντύπωση η ευγνωμοσύνη. Έτσι. Ναι. Η ευγνωμοσύνη που είχε για αυτό που είχε φανεί μπροστά σου. Και είδαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στο επιχειρήν από πολύ μικρός και στην πιάτσα που λέμε, πάλευε έξω και το έκανε με επιτυχία και είδε μέσα στη διαδικασία την ευκαιρία, ήταν να καταλάβεις για μας άλλο ένα ερέθισμα για να δώσουμε περισσότερη βάση σε αυτό που είχαμε ξεκινήσει και εμείς ήδη. Ναι. Οπότε σε απολαμβάνουμε, βλέπουμε το πόσο προχωράς, σε θαυμάζουμε. Εμείς είμαστε και συγκάτοικοι. Συγκάτοικοι, ναι. Κοίτα Κωνσταντίνα μου, αυτό που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι η παρακίνηση έχει να κάνει και με τον εαυτό μας, εννοείται, αλλά και με τις διάφορες περιπτώσεις ανθρώπων που μπαίνουν στη διαδικασία. Και λες τώρα, ας πούμε, στο Δημήτρη θα μίλαγα ποτέ, που εντάξει, ο μαθηματικός, με τα στεγανά του ήταν τότε. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, έχεις ρωτήσει τη Δημήτρη, θυμάσαι, έχει ζελέι, ελέρ. Ναι. Τι ωραίες καταστάσεις. Ναι, όντως, πραγματικά. Να ξεκινήσω λίγο οπότε... πράγματα για κάποιους που δεν με γνωρίζουν, ότι είμαι 8 χρόνια στη διαδικασία. Και τα χόμπι μου έκανα επαγγελματά. Έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια καράτε. Παίξει μουσική σε χιλιάδες κόσμο. Και τώρα για επιχειρήν για μένα ήρθε το 2004. Αποφάσισα τα χόμπι μου να τα κάνω επαγγέλματα. Να ακολουθήσω και τα όνειρά μου, έτσι όπως τα συζητάμε. Γιατί εγώ προσωπικά δεν ήμουν ένας άνθρωπος που ήμουν του μισθού στο να μπω στο δημόσιο, όπως το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων. Ωστόσο, τα μαγαζιά ήταν αυτά. Το 2004 έκανα αυτό το πρώτο το μαγαζί. Μισό λεπτό, μεγάλη εμπειρία το μαγαζί αυτό. Το 2006 άνοιξα το μαγαζί με τα αθλητικά είδη. Το 2007 ήταν ένα περίπτερο στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο. Και το 2008 ένα μεγάλο γυμναστήριο στην περιοχή μου, στο Πέραμα. Κάποιοι με ρωτάνε όταν τους κάνω έτσι τον πρόλογο, υφίσταται τώρα αυτές οι επιχειρήσεις? Εννοείται πως όχι. Ευτυχώς που δεν τις έχω πλέον, γιατί δεν θα σας πω λίγο παρακάτω τι εννοώ. Μισό λεπτάκι να μπούμε. Ωραία. Θέλω να πω ότι όταν αντίκρισα... Το ίντερνετ, όταν έμπαινε στη ζωή μας και σε διάφορες έτσι επιχειρήσεις που έβλεπα, δεν σας κρύβω ότι δεν με άφηνε αδιάφορο και έβλεπα ότι όλο μεγαλύτερη στροφή γινόταν στο ίντερνετ. Έβλεπα κάτι λογότυπα, κάτι επιχειρήσεις που ειλικρινά σας το λέω ότι δεν μπορούσα να καταλάβω πώς δουλεύει μια επιχείρηση μέσα από έναν υπολογιστή. Και okay, απλά τις παρακολουθούσα. Έτσι τώρα, αν δείτε, έχω βάλει κάποια έτσι λογότυπα. Τώρα τις περισσότερες τις ξέρουμε. Το 2010-11 δεν ήταν γνωστές, έτσι. Αυτή τη φωτογραφία όταν την αντίκρισα, θεωρώ ότι μόνη της είναι ένα σεμινάριο. Δηλαδή μπορούμε πάνω σε αυτό να πατήσουμε και να αρχίσουμε να λέμε πάρα πολλές περιπτώσεις, έτσι ώστε να καταλάβουμε ότι το σύστημα έχει γίνει τετράγωνο. Και εγώ με τις επιχειρήσεις, γιατί τώρα μιλάω για την προσωπική μου εμπειρία, έτσι, δεν σας πω κάτι αυτό, είναι καθαρά η προσωπική μου εμπειρία. Είναι λοιπόν ότι εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι στρογγυλός, δεν θα είχα επιβιώσει δηλαδή. Το σύστημα αλλάζει. Και το χειρότερο είναι αυτό που βλέπω τον κόσμο, το οποίο έχω περάσει και εγώ από αυτό, να έχω θυμό με το σύστημα, να λέω ότι έχω ρίξει χιλιάδες ευρώ, και έχω δώσει δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο και διάφορα τέτοια τα οποία στην ουσία
δεν βοηθάνε ούτε εμένα, ούτε και κανένα να το συζητάμε. Και τώρα το λέω σε όλους σας, είμαστε 46 άτομα μέσα, το οποίο δείτε λίγο είτε η δουλειά σας, είτε η επιχείρησή σας, είτε ένα plan B. Θεωρώ ότι η ΕΛΕΡ είναι μία από τις καλύτερες διαδικασίες που μπορούσα εγώ προσωπικά να είχα στη ζωή μου. Πάμε να σας το δείξω. Αυτό ήταν εντελώς αντίθετο με τον τρόπο που είχα μάθει πως είναι το εμπόριο. Δηλαδή, με 159 ευρώ τότε, το 2012, απλά υπέγραψα, έβαλα κάποια προϊόντα της αρεσκίας μου και απέκτησα τη χονδρική. Έτσι όλοι μας εδώ έχουμε τη χονδρική. Αυτό πραγματικά εννοείται πως δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι επιχείρηση. Εννοείται. Ειδικά εγώ, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι μου λέει εσύ είχες επιχειρήσεις, άρα είχες όλο το επιχειρήν και το κατάλαβες. Καμία σχέση. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι με μια υπογραφή ήμουν ανώμιμος, είχα τη χονδρική, είχα και το προϊόν, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω ότι αυτό μπορεί να είναι επιχείρηση. Έτσι. Τώρα, τι με έκανε και το είδα. Αυτό που με έκανε και το είδα είναι ότι πήγα σε ένα συνέδριο το 2012 από περιέργεια και είδα την κυρία Χατζηγεωργάκη. Συνεργαζόταν με τον κύριο Μουσαλίδη. Πιστέψτε με ότι είχα πάει, το έχω πει πολλές φορές, είχα κάτσει και πίσω στην αίθουσα και αρνητικός, γιατί πολύ απλά, αν κοιτάξω λίγο τον εαυτό μου γιατί ήμουν αρνητικός, γιατί είχα μαγαζιά. Γιατί είχα θυμό με το σύστημα και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ακούγοντας την πρόταση του κύριου Χατζηγεωργάκη 15.000 ευρώ από δίκτυο χωρίς πωλήσεις, ότι δεν μπορούσα να με αφήσει αδιάφορο όλο αυτό. Αυτό λοιπόν που κατάλαβα είναι ότι εδώ είναι μια σοβαρή διαδικασία που, αν θέλετε, αντί για 159 ευρώ επένδυσα στον εαυτό μου, στο μυαλό μου, γιατί εδώ μπορώ να το κάνω και ελπίζω κι εσείς, να επενδύσετε 150.000 ευρώ. Μόνο έτσι κατάλαβα ότι εδώ δεν μπορώ να παίξω πλέον και δεν θέλω να παίξω άλλο με τη ζωή μου. Έτσι. Αυτά έτσι λίγο με την δική μου διαδικασία. Τώρα να ξεκινήσουμε λίγο στο θέμα. Η αντιρρήση είναι μέρος της διαδικασίας και θέλω λίγο να το πω σε όλους σας. Όταν είδατε αυτή την ιδέα για πρώτη φορά στη ζωή σας, πώς αντιδράσατε? Πώς είδατε αυτή τη διαδικασία απέναντί σας? Δηλαδή, καμιά φορά βλέπω έτσι και κάποιους συνεργάτες που συνεργάζομαι πιο άμεσα μαζί τους. Ο κόσμος δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο, αλλά ποτέ δεν είπε το πώς κοίταξα εγώ τη διαδικασία αυτή. Το πώς βλέπουμε πρώτη φορά την ΕΛΕΡ. Έτσι. Άρα, αν το βάλουμε και κάποιοι θέλουν πραγματικά να κάνουν, γιατί για να είσαστε εδώ κάτι ζητάτε, έτσι, ειδικά τώρα αυτό με τον κορονοϊό, έχω σταματήσει πλέον να λέω ότι αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, ήρθε και έδεσε αυτό που λέμε. Δόξα τω Θεώ, είμαι ευλογημένος να το πω έτσι, που αποφάσισα το 2012, ναι μεν έφτασε στα αυτιά μου και στα μάτια μου η ΕΛΕΡ, αλλά μετά πήρα και εγώ αποφάσεις, όπως και εσείς σήμερα. Κάτι έχετε κάνει για να είστε εδώ. Έτσι. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι η αντιρρήση είναι μέρος διαδικασίας, να μείνετε ήρεμοι, δεν χρειάζεται να γίνετε ούτε αντιπαράθεση, ούτε να περάσετε το δικό σας, γιατί πολύ απλά είδατε κάτι και πρέπει ο άλλος να το δει οπωσδήποτε, είτε τώρα είτε στο μελλοντικό, στο μέλλον ας πούμε. Θα χρειαστεί να αποφασίσει ο ίδιος. Εσείς το μόνο που δεν χρειάζεται να κάνετε είναι να αποφασίζετε εσείς για τους άλλους. Έτσι. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, θέλω τώρα, αυτό το δηλαδή και τι εννοείς, είναι δύο λέξεις, ερωτήσεις στην ουσία, που για μένα είναι κλειδιά για τη διαδικασία μας. Μέσα από τις αντιρρήσεις που σας έχω λίγο παρακάτω, το δηλαδή και το τι εννοείς το χρησιμοποιώ κατά κόρον. Για να μπορέσω να καταλάβω τι ακριβώς άρνηση έχει ο άνθρωπος αυτός που έχω απέναντί μου, γιατί σίγουρα, επειδή η ΕΛΕΡ έχει περάσει, είναι 35 χρόνια στην αγορά και 26 πλέον στην Ελλάδα. Σίγουρα έχει ακουστεί είτε το προϊόν, είτε κάποιος άνθρωπος σου μίλησε, έτσι εννοείται. Αλλά όταν εγώ κάνω μία πρόταση σε έναν υποψήφιο συνεργάτη, να ξέρετε ότι εγώ κάνω την πρόταση και όχι η ΕΛΕΡ.
κανένας έξω δεν ξέρει την ΕΛΕΡ σαν εταιρεία, σαν εργοστάσιο, γιατί εμείς πάμε και μιλάμε. Έτσι. Αν το δείτε, η ΕΛΕΡ είναι εργοστάσιο που παράγει προϊόντα. Μέσα από το marketing plan είδα ότι αντί να διαφημιστεί, τα δίνει σε συνεργάτες που είτε κάνουν χρήση, είτε κάνουν μεταπόληση, είτε θέλουν να αναπτύξουν το franchise ΕΛΕΡ και μοιράζει τα κέρδη. Πολύ απλά είναι αυτό. Τώρα, αν κάποιος σου πει ότι εγώ την ξέρω την ΕΛΕΡ και όλα αυτά, απλά ρώτησε τον δηλαδή και μετά το τι εννοείς. Αυτές εδώ οι δύο ερωτήσεις θα σας φανούν πάρα πολύ χρήσιμες, έτσι. Τώρα, συνήθως, όταν κάνουμε την προσέγγιση, το πρώτο πράγμα που θεωρώ ότι και το ακούω συχνά είναι το πες μου τι ακριβώς είναι. Αυτό λοιπόν, χρησιμοποιήστε δηλαδή, μη φοβόσαστε να κάνετε ερωτήσεις, γιατί ειδικά το πέρασα κι εγώ ότι πήγαινα να κάνω μία πρόταση και είχα καταιγισμό από ερωτήσεις και έπρεπε να στην ουσία να απολογηθώ. Δεν βοηθάει το να απολογήσει για κάτι που έχεις να προτείνεις. Να ξέρετε ότι αν δεν τη χτίσετε την ΕΛΕΡ μέσα σας, είναι λίγο αλληγορικό αυτό που λέω, αλλά αν δεν τη χτίσετε μέσα σας να καταλάβετε ότι αυτό που πάτε να πείτε είναι ευκαιρία για τον άλλον, όπως και για εσάς, αλλά δώστε λίγο χρόνο. Δώστε του να καταλάβει αυτό που έχετε δει εσείς με αυτούς που συνεργάζεστε εσείς. Άρα το πες μου τι ακριβώς είναι, σίγουρα θα χρειαστεί να στο δείξω. Είναι δηλαδή μια απάντηση η οποία μου ανοίγει λίγο τον ανοίγει τον άλλον. Γιατί αν είναι να σου πω, τι ακριβώς να σου πω, εφόσον πρέπει να στο δείξω. Έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό. Άλλη έτσι αρνητικότητα, ας πούμε, για ποια εταιρεία πρόκειται. Συχνά το ακούμε. Η εταιρεία είμαι εγώ. Βέβαια, τι θέλω να πω με αυτό. Κάνω ερώτηση ξανά και του λέω ότι μπορείς να συνεργαστείς με έναν οποιονδήποτε από μια εταιρεία. Η απάντηση είναι όχι. Άρα λοιπόν τον εφέρνω πιο κοντά μου και του λέω ότι μαζί θα συνεργαστούμε σε αυτό που έχω να σου δείξω, αν και εφόσον σου φανεί ενδιαφέρον. Προσπαθήστε, σας το λέω, είναι πολύ σημαντικό να μην κάνετε αντιπαράθεση με τον άλλον. Δεν έχετε να χωρίσετε τίποτα, σκεφτείτε και εσείς οι ίδιοι τι ακριβώς περάσατε για να φτάσετε εδώ που είσαστε, έτσι. Και συνήθως θα ακούσετε, μόλις δείξετε το πλάνο, «Α, είναι η πυραμίδα». Μην ξεχνάτε τις δύο ερωτήσεις κλειδιά, δηλαδή και τι εννοείς. Όταν λοιπόν τον αφήσω, πραγματικά θέλω να τον ακούσω, μην κάνετε το λάθος απλά να μιλήσει και μετά να το απαντήσετε, πρέπει να τον ακούσετε. Όταν λοιπόν του ζητήσω τι ακριβώς εννοεί πυραμίδα, και μου λέει ότι αυτός που είναι από πάνω και βάζει από κάτω και δουλεύουν για αυτόν και διάφορα τέτοια, να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά του λέω ότι έχει δίκιο. Ένα τέτοιο σύστημα, έτσι όπως μου το εξηγεί, είναι πυραμιδικό το σύστημα. Έτσι λοιπόν τον ξαναρωτάω και του λέω να σου δείξω τι ακριβώς έχω να κάνω, να σου δείξω τι ακριβώς σου λέω να συνεργαστούμε. Έτσι λοιπόν μου δίνει την ευκαιρία να το εξηγήσω ότι τελικά δεν είναι πυραμίδα το σύστημα της ΕΛΕΡ. Έτσι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το άλλο. Συνήθως το έχω κάνει και εγώ. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι λάθος. Είναι εμπειρία πλέον. Μίλαγα πολύ για τα αγαπημένα μου προϊόντα. Και στην αρχή ήταν και να κάνω ας πούμε μια πρόταση στο κομμάτι το επιχειρήν ενώ ξεκίναγα το προϊόν. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ γιατί στην ουσία όλοι μας έρχεται μία κούτα με κάποια προϊόντα. Θέλω να σας πω ότι ειδικά στις μέρες μας, αυτό που σας λέω βέβαια δεν μπορεί να είναι απόλυτα σωστό, πάντα τη γνώμη μου σας λέω. Δεν είναι πλέον μπροστάρις, αν θέλετε, το προϊόν. Δηλαδή πολλοί συνεργάτες μου λένε να του δώσω τα προϊόντα, να τα δοκιμάσει, να δει τι είναι το αποτέλεσμα και μετά να του μιλήσω για τη δουλειά. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ωραία συνταγή αυτή, γιατί πολύ απλά εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν είδα καθόλου το προϊόν. Είδα το marketing plan, μου άρεσε όλος αυτός ο τρόπος, ότι δεν έχω κεφάλαιο, ότι μπορώ να έχω ένα ωράριο που εγώ θα το ορίσω. Σίγουρα η χονδρική, αν το αντιληφθείτε, είναι πολύ μεγάλο πράγμα, γιατί συνήθως σας ρωτάνε κιόλας τι λεφτά έχεις βγάλει.
Εκεί είναι, η απάντηση είναι πολύ κομβική. Όταν έχω εξασφαλίσει τη χονδρική σε χιλιάδες προϊόντα, τα χρήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Έτσι. Τέλος πάντων, το δεν πουλάω, εγώ δεν θέλω να πουλάω, εννοείται ότι ξανά μην κάνετε αντιπαράθεση. Αν θες, μην το κάνεις αυτό. Πάντα να συμφωνείτε μαζί του, να του δείξετε και κάτι άλλο. Δηλαδή, αν πραγματικά εστιάσετε στο fast track που υπάρχει από την εταιρεία από το 2018, αν το αντιληφθείτε, είναι ένα σύστημα το οποίο είναι μόνο για δικτύωση. Τι σου λέει προσωπικά 150 PV, δηλαδή περίπου 100 ευρώ το μήνα στα προσωπικά σου, χωρίς να πουλήσεις. Έτσι λοιπόν αφήστε τον άνθρωπο να δει τι ακριβώς του ταιριάζει, γιατί πολλές φορές, επειδή εγώ είχα δει το marketing plan, κάποιους πολιτές που μπήκαν στη διαδικασία, στην ομάδα, τους έδιωξα με τον τρόπο μου. Γιατί εγώ άλλο έβλεπα, άλλα τους έλεγα και άλλα θέλανε. Έτσι, σας το λέω πάλι εμπειρικά, ότι δεν θέλω να πουλάω, okay. Αν δεν θέλεις, μην το κάνεις αυτό. Έτσι. Πόσες φορές το έχω ακούσει, το δεν έχω χρόνο και πιστεύω ότι είμαστε 55 τώρα, οι 50 το έχουν πει. Είμαι 100% σίγουρος, το δεν έχω χρόνο. Θέλω να πω πάλι από την εμπειρία μου, συνήθως είναι επειδή δεν μπορεί να είναι ειλικρινής μαζί μας, να μου πει ότι δεν θέλω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχω χρόνο θα το πει, γιατί είναι το πολύ αυτό που έχει πλάσει στο κεφάλι του, ότι αυτή η δουλειά θέλει τρέξιμο, θέλει 24 ώρες το 24ωρο. Αλλά από τις ερωτήσεις που ακριβώς του κάνω, πάντα θέλω να δω τι ακριβώς θέλει εκείνος. Γιατί μιλάμε από μια διαδικασία η οποία μπορεί να μείνει μόνο στη χρήση, να κάνει μόνο τη χρήση του, άρα του έχω λύσει το πρόβλημα του χρόνου, γιατί πολύ απλά να σηκώσει το τηλέφωνό του, μπορεί να στείλει με ένα email και να παραγγείλει τα προϊόντα της αρεσκίας του στο σπίτι του. Δεν χρειάζεται να βγει στα μαγαζιά. Άρα το ένα κομμάτι το έχω κλείσει. Το άλλο κομμάτι είναι ότι αν θέλει τι ακριβώς να κάνει. Θέλει εισόδημα, θέλει 200 ευρώ, θέλει 1000, 1250, θέλει 5000, θέλει 10. Θέλει άλλα πράγματα ο κάθε στόχος που θα βάλει. Δηλαδή, όταν του δείχνω το πλάνο και το γενικεύουμε πάρα πολύ, εννοείται ότι του σπάω τη δουλειά σε πάρα πολλά κομμάτια για να δει τελικά ότι ο χρόνος είναι λίγο πλασματικό. Ένας από τους λόγους που κάνω αυτή τη δραστηριότητα είναι αυτός, ποιος δηλαδή, να αποκτήσω περισσότερο χρόνο. Και σας το λέω ειλικρινά, όταν θέλω κάτι να του πω, του λέω για τη δική μου προσωπική εμπειρία. Αυτό για μένα, όταν θέλετε να πείτε κάτι σε έναν άνθρωπο, βοηθήστε τον με τη δικιά σας εμπειρία και όχι να τον επιπλήξετε. Έτσι. Είναι σημαντικό και αυτό. Πάρα πολλές φορές έχω ακούσει, τα ξέρω εγώ αυτά. Μην ξεχάσετε τις δύο λέξεις κλειδιά ερωτήσεις, έτσι. Τι εννοείς και το δηλαδή. Τα ξέρω εγώ αυτά, το έχω πει και εγώ προσωπικά όταν άκουσα την ιδέα στον άνθρωπο που μου μίλησε, γιατί πολύ απλά το 2005 είχα μια εμπειρία από την κοπέλα που δούλευε στο μαγαζί μου, μου είχε φέρει ένα κατάλογο Τσελέρ, μου μίλησε τότε για την Αλόη ότι κάνει πάρα πολύ καλό, τη ρώτησα πόσο κάνει, το πλήρωσα και λιανική κιόλας, δεν μου μίλησε ποτέ για το κλαμπ ή τη χονδρική και έτσι κατάλαβα ότι αυτές οι δουλειές είναι έτσι, με καταλόγους, τα έβαλα όλα στην ίδια μοίρα, Avon, Oriflame. Και έτσι λοιπόν πάντα όταν μου λέει τα ξέρω εγώ αυτά, ειδικά σας το λέω ειλικρινά, αν είναι κάποιος ο άνθρωπος που είναι από την περιοχή μου ή μας ξέρει την οικογένειά μου, το διαχειρίζομαι πάλι με ερώτηση ότι αν τυχόν τα γνωρίζεις αυτά, τότε γιατί δεν μου μίλαγες. Γιατί δεν μου έδειξες εσύ αυτή την προοπτική που είδα εγώ. Και έτσι λοιπόν από κάποιες ερωτήσεις τον κάνω λίγο να ανοιχτεί, γιατί πολύ απλά έχω να του δείξω κάτι άλλο που ίσως να μην του το έχουν πει ποτέ. Έτσι. Άρα λοιπόν πάντα τον ερωτάω τι εννοεί, να κάτσουμε κάτω να συζητήσουμε, να μπορέσουμε να δούμε το πλάνο μέσα από τα δικά μου μάτια, μέσα από τα δικά σας μάτια. Ο κάθε άνθρωπος βλέπει διαφορετικά την ελέγχη. Άλλη ερώτηση, έτσι αρνητικά, δεν νομίζω τώρα αυτό ότι είναι στην άρνηση, απλά θα χρειαστεί να το διαχειριστείτε, το για ποια δουλειά πρόκειται. Θα σας πω κάτι.
Έχω ακούσει αρκετές φορές, βέβαια το έχω πει και εγώ στην αρχή, μιλάμε για μία δουλειά τελικά. Όταν πάρα πολλοί κόσμος ψάχνετε και δείτε πολύ κόσμο που κάνει μία και δύο δουλειές και τρεις καμιά φορά, αν του μιλήσω για δουλειά, μου έχει πει όχι προτού με ακούσει. Η λέξη δουλειά θεωρώ ότι δεν είναι κατάλληλη και για τη διαδικασία μας, γιατί η LR δεν είναι δουλειά. Αλλά έξω, όταν κάνετε προσέγγιση να του μιλήσετε για δουλειά, ένα 80% να μην σας ακούσει καθόλου. Καθόλου όμως. Okay, εγώ το διαχειρίζομαι πάλι τι εννοείς, δηλαδή να του δώσω να καταλάβει ότι δεν ψάχνουν ανθρώπους υπαλλήλους να του δώσω μεροκάματο, έτσι είναι κάτι άλλο. Πρόκειται για μια δραστηριότητα που μπορεί να αλλάξει ακόμα και τη ζωή σου. Προσέχτε, μπορεί να αλλάξει ακόμα και τη ζωή σου, όπως χιλιάδες κόσμος παγκοσμίως. Γιατί σου μιλάω για μια δραστηριότητα που είναι σε 28 χώρες. Δεν το λέω δουλειά. Το άλλο κομμάτι είναι αυτό. Την ξέρω την ΕΛΕΡ. Πάρα πολλές φορές το έχω ακούσει, όπως και εγώ το είχα πει. Βέβαια, πάντα ρωτάω, τι εννοείς. Συνήθως μου λένε, είναι η κουμπάρα της, ξαδέρφης μου, δηλαδή μπαίνει πάντα στην διαδικασία να μου εξηγήσει ότι από κάπου την ξέρει. Πάλι το διαχειρίζομαι με ερώτηση. Ρωτάω, έχεις δει ποτέ επαγγελματία ΕΛΕΡ, έχεις δει ανθρώπους που έχουν κάνει επαγγελματικά ΕΛΕΡ ή έχεις αυτή την περίπτωση μόνο. Η συνήθως η απάντηση είναι όχι. Η επόμενη ερώτησή μου είναι, η κουμπάρα σου, η ξαδέρφη της κουμπάρα σου είναι στη διαδικασία. Το μεγαλύτερο ποσοστό μου απαντάει όχι, έχει σταματήσει. Και έτσι λοιπόν του λέω ότι εγώ επαγγελματικά την ΕΛΕΡ, γιατί ταυτίζομαι μαζί του, το 2005 ας πούμε είχα αυτή την εμπειρία και επαγγελματικά την ΕΛΕΡ την είδα μέσα από τις μέντορες που έχω, τις γυναίκες που είδα πραγματικά μέσα από τα μάτια τους τη διαδικασία αυτή και θέλω να τον ερωτήσω όπως ρώτησα και τον εαυτό μου. Έχω εδώ στη φωτογραφία, έχω βάλει ας πούμε πάρα πολύ κόσμο στην αριστερή πλευρά όπως κοιτάτε και στη δεξιά πλευρά είναι δύο γυναίκες οι οποίες είναι τα καμάρια της ΕΛΕΡ. Έχουν εμπνεύσει χιλιάδες κόσμο σε αρκετές χώρες. Ερώτηση. Πού θα ρώταγες να σου πούν τι ακριβώς κάνεις στην ΕΛΕΡ. Τους από εδώ, τους που είναι πάρα πολλοί, που αποτύχανε ή θα πάω στις δύο να τους ρωτήσω πώς κάνανε αυτή τη διαδικασία και έχουν πετύχει. Αυτό είναι ένα ερώτημα που σας το δίνω και εσάς, έτσι. Να μπορέσετε να προβληματίσετε αν θέλετε και τους εαυτούς σας. Κωνσταντίνα μου, κάποιος έχει το μικρόφωνο ανοιχτό. Να προβληματίσετε και τους εαυτούς σας, αλλά και τον απέναντι. Έτσι. Αυτό για μένα είναι Ευαγγέλιο. Μην ρωτάτε φίλους αν ξέρουν την ΕΛΕΡ, να την ξεκινήσω, να δω τη γνώμη τους. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Μιλάμε για μία επιχείρηση. Τι? Διαφορετικού τύπου. Είναι ξεκάθαρο. Άρα, όταν θες επαγγελματικές συμβουλές, να τις ζητάς από επαγγελματίες και όχι από φίλους. Αυτό να είναι γενικά στη ζωή σας. Εγώ είχα την τύχη να έρθω σε επαφή με ανθρώπους επαγγελματίες. Ρωτήστε πολλά στελέχη, γιατί τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση ακούμε πάρα πολλές ιστορίες ανθρώπων πετυχημένων. Δεν πέτυχαν επειδή ρώτησαν αποτυχημένους. Σας το λέω, βάλτε το κάτω να το δείτε τελικά τι ακριβώς γίνεται με την ΕΛΕΡ, αλλά αν έστω, προσέχτε, έστω για λίγο θέλετε να το δοκιμάσετε, αυτό που λέμε οδηγός ή σπόνσορας να είναι ενεργοί οι ανθρώποι αυτοί, ακριβώς ρωτήστε τους πώς μπορώ να φτάσω στα επίπεδα αυτά και μην ρωτάτε φίλους για την ΕΛΕΡ. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι μην το κάνεις ίσα ίσα να δικαιολογηθούν κιόλας και γιατί δεν το κάναν και οι ίδιοι. Έτσι. Αυτό είναι ένα μου το οποίο ειλικρινά αυτός ο άνθρωπος, ο κύριος Μπελίτσος, είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ελλάδας τότε και της Κύπρου όταν ξεκίνησα εγώ. Όταν άκουσα ότι οι ανθρώποι πρώτα ακολουθούν ανθρώπους και μετά μια εταιρεία, εκεί κατάλαβα ότι αυτό το
αυτή η πρόταση, ας πούμε, με ταυτίστηκα πάρα πολύ, γιατί στα μαγαζιά που είχα, να ξέρετε ότι ερχόντουσαν για μένα. Το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή, τι να σας πω, έχει να κάνει καθαρά με εμάς. Όταν ο κόσμος ακολουθεί εμάς, την εταιρεία θα τη μάθει μετά. Πάρτε και το δικό σας παράδειγμα, έτσι να το δείτε. Αυτά είχα να πω.